βρίσκεται μέσα στο ραδιομέγαρο μαζί με τις αστυνομικές δυνάμεις. Είναι ο Νίκος ο Κορόβελας. Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα δηλαδή. Ναι, ναι. Πες μας τι ακριβώς συμβαίνει. Τι ακριβώς συμβαίνει μέσα, θα μας περιγράψεις λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε 4.30 ώρα. Μπήγαν από παντού. Κόβανε φράκτες, πάγανε πόρτες, μπήγαν από παντού στον περιβάλλον του αφόρο. Φτάσανε στη ρεσεψιόν, ζητήσαν τον Καλπαγιάννη, τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΕΡ. Ανέβηκαν πάνω, ήταν ο Νίκος Τσιμπίδας, ο πρόσωπος των δημοσιογράφων της Ραδιφών. Κάνανε μια κουβέντα με τον εισαγγελέα. Ο Καλπαγιάννης εξηγούσε ότι δεν μπορεί να φύγει, είναι χώρος ιδιωτικός ή ΠΟΣΠΕΡ κτλ. Τον πήραν σε ποτέ, εν πάση περιπτώσει. Μια κατάσταση στην οποία, από ό,τι κατάλαβα εγώ, ο εισαγγελέας δεν έκανε κουμάντο. Κουμάντο ήταν ο ταξιάρχος. Γιατί ο εισαγγελέας ήταν πιο διαλλακτικός και ο ταξιάρχος ήταν σε κατάσταση που στείλει ότι σε 3 λεπτά βγαίνεται έξω ή όπως δεν βγει, συλλαμβάνεται και γίνεται προσαγωγή. Ο κόσμος που ήταν μέσα περιφρούρηση βγήκε, οριστήκαν 3 άνθρωποι, ένα που έμεινε εκτός πέρα, ένας ηλεκτρολόγος και εγώ που τους πήγα βόλτα όλο το κτίριο και το ένα και το δεύτερο για το ψηφιακή είναι κλειστή, να δουν ότι δεν υπάρχουν δολιοφθορές. Όπου υπήρχε ανοιχτή αίθουσα κατάγραψαν με κάμερα ότι δεν υπήρχαν δολιοφθορές όντως. Αποχώρησε η ασφάλεια, έχουν μείνει διμερείως ορμάτ μέσα στο κτίριο μαζί με τον ταξιάρχο και εγώ ανέβηκα να μαζέψω τα πράγματά μου. Μετά από 5 μήνες και 20 ώρες τη μέρα, εδώ δικαιούμαι να κάτσω λίγο παραπάνω. Δικαιούμαι. Δεν το συζητάμε. Νίκο, τώρα τι λένε, απ' έξω είναι συγκεντρωμένοι βουλευτές. Υπάρχουν τα σωματεία μέσα. Αυτά που έχουν γίνει απ' έξω είναι πραγματικά δηλαδή τρομοκρατικά. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι όταν κάνεις μια παρανομία, η δεύτερη, η τρίτη, η τετάρτη έρχεται φορά. Για πες μου κάτι. Αν είσαι μια παράνομος, γίνεσαι και δεύτερη, γίνεσαι και τρίτη, γίνεσαι και τετάρτη. Νίκο, πες μας. Αυτό το πράγμα γίνεται. Μέσα εδώ τώρα. Ρε παιδιά, είναι απλά πράγματα. Δεν έχει βγει από εμάς του ΣΤΕ και οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα. Με εισαγγελέα. Μα γι' αυτό θέλουν να προλάβουν. Είναι τρία πουλάκια. Θέλουν να προλάβουν. Αν θέλουν να μας πεις κάτι. Έχουν κόψει αποζημιώσεις για να δικαιώσουν όλους όσοι έχουν κάνει αίτηση για άκυρη απόλυση. Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή είναι πεντακάθαρο ότι δεν τους νοιάζει. Φυσικά δεν τους νοιάζει. Το έδειξαν αυτό το πράγμα και με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Καψής και με τις ενέργειες που υποτίθεται. Καλά, ότι... Οι δηλώσεις Καψή για τους γνωρίζοντες, ειδικά εμάς που είμαστε μέσα και είχαν, πήγε δηλαδή η Μάκη Νικολάρα, ο Νίκος Τσιμπίδας, ο Καρπαγιάννης, η συνάντηση που είχαν και το μόνο που τους έκανε τους έρχομαι την πόρτα, βγείτε έξω και το αυτό που θέλω να φύγετε από την ΕΡΤ. Δηλαδή αυτός δεν είναι διάλογος. Μου είπε εξάντλησα κάθε διάλογο. Ναι, έτσι κάνω εγώ διάλογο. Καλά, δεν το γνωρίζει τον Καψή, εγώ το γνωρίζω γιατί έχω δουλειάσει μαζί του στα νέα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να μας πεις τώρα μέσα... Όχι, επειδή είμαι δεύτερη γενιά δημοσιογράφος. Νίκο, αυτή τη στιγμή είναι υπουργός, δεν είναι δημοσιογράφος. Λοιπόν, θυμάμαι γιατί και ο πατέρα μου κάποτε προσφυγείς με τον Δημήτρη τον Μαρούδα και του είχε πει ότι όταν θα σταματήσει να είσαι υπουργός, θα ξαναγίνει δημοσιογράφος, θα ξανασυζητάμε. Εν πάση περιπτώσει, πες μας τώρα μέσα στην ΕΡΤ, εσύ βρίσκεσαι, είσαι μόνος. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω πει ότι ανεβαίνω να πάρω τα πράγματά μου και έχω κάτι στο αθλητικό. Ναι. Και δεν μου λες, δεν υπάρχουν αστυνομικοί, δεν υπάρχει άλλος μέσα στο κτίριο. Υπάρχουν, ότι μαζί μου δεν υπάρχει κανένας τώρα, είναι έξω από τους διαδρόμους, στην άλλη διαδρόμου. Ναι. Έχω μιλήσει κάποια στιγμή με την βρήκα το τηλέφωνο μου, η Ζωή Κωνσταντοπούλη που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε σε παρακαλώ παρέμεινε μέσα για να έχουμε πληροφόρηση τι γίνεται και αυτό κάνω παραμένω μέσα. Μάλιστα, εντάξει. Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο και θα δούμε αν μπορεί να επικοινωνήσουμε και αργότερα μαζί. Είμαστε στη συνεχεία. Θα είναι δύσκολη μέρα και θα είναι δύσκολη μόνο εδώ, γιατί αυτό μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι η Τρόικα εδώ και θα ζητήσει την απελευθέρωση της πρώτης κατοικίας. Μα γι' αυτό το κάνουν, γι' αυτό το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Όποτε έχει χρειαστεί, κάτι έχει συμβεί. Θέλουν να δείξουν στα αφεντικά ότι είναι αυστηροί. Νίκο, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Επειδή εμείς έχουμε εικόνα μόνο από έξω, θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. Επειδή έχουμε εικόνα μόνο από έξω, με τις αλυσίδες στην είσοδο, με τις αστυνομικές δυνάμεις παραταγμένες μέσα από το ραδιομέγαρο, απ' έξω τον κόσμο και τους βουλευτές, εσείς ο μοναδικός δημοσιογράφος που είναι μέσα στο ραδιομέγαρο, θα ήθελα λίγο να μας δώσεις την εικόνα πού είναι οι αστυνομικοί. Δηλαδή, πώς ακριβώς έχουν μπει, πόσοι αστυνομικοί περίπου είναι μέσα στο ραδιομέγαρο, σε ποιους χώρους βρίσκονται. Πρέπει να μπήκανε, παιδιά, από τα κράνη που έβλεπα και τα σκεπτικά στη δημιουργία των μάτων, ξεχωρίζει από τα σήματα που έχουν πει στο κράνο. Ναι. Κόκκινο τρίγωνο, πορτοκαλί τετράγωνο κτλ. Πρέπει να ήταν 6 δημιουργίες, οι οποίες έχουν πει 3 στο κτίριο και έχουν διασκορπιστεί στους διαδρόμους. Κάναν έλεγχο ότι δεν υπάρχει κανένας, βγάλαν το κωδικό και έχουν αράξει μέσα εδώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για χαρά σου. Μια χαρά.